Νομίζω ότι σήμερα ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας, οριοθέτησε ότι είναι μια διαφορετική μέρα. Οφείλει να είναι μια διαφορετική μέρα, όχι για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για την ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους βρεθήκαμε στη κάλπη της 21ης Μαΐου με αυτά τα ποσοστά και τους λόγους για τους οποίους η κάλπη της 25ης Ιουνίου είναι άδεια και πρέπει να γεμίσει με την ελπίδα και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι στη θέση να προασπίσει την ελληνική κοινωνία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είπε τρία όχι. Όχι στην εσωστρέφεια, όχι στην αμετροέπεια και όχι στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Πρώτον, πόσο εφικτό είναι αυτό να γίνει μέχρι τις 25 Ιουνίου τουλάχιστον και δεύτερον, πόσο σημαντικό είναι. Ο σύντροφος πρόεδρος νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος ημάντας των αγωνιών των χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ξέρουν με την σοφία της γειτονιάς, της μικρομεσαίας επιχείρησης, ότι αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι και όλες ενωμένες, χωρίς αστερίσκους, χωρίς αμφισβητήσεις, γιατί ξαναλέω, μια παντοδύναμη αυταρχική δεξιά είναι πρωτομπυλών.